Στο καφέ Bar Backstage, το μουσικό εργαστήρι Νέας Σμύρνης παρουσιάζει βραδιά φλαμέγκο με μουσική και τραγούδι. Θεοδόσης Τεμζελίδης, καθηγητής στο μουσικό εργαστήρι, καθηγητής κιθάρας και ο Λεωνίδας. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Να ξεκινήσω από σένα. Πες μου, πόσα χρόνια παίζεις κιθάρα? Παίζω 4,5 με 5 χρόνια κιθάρα. Και φλαμέγκο? Και φλαμέγκο τώρα το άρχισα. Τώρα. Και σ' άρεσε? Πάρα πολύ. Πείτε μου λίγο για το φλαμέγκο, πώς έχει έρθει στην Ελλάδα? Το φλαμέγκο είναι ένα είδος πολύ δημοφιλές και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε κάποια συγγένεια, ερμηνευτική. Δηλαδή, φλαμέγκο, ρεμπέτικο το ελληνικό τραγούδι, τα μπλουζ στην Αμερική, όλα έχουν κάτι κοινό. Έχουν να κάνουν με το φτωχό κόσμο, ο οποίος μέσα από αυτό το είδος το συγκεκριμένο προσπαθούσε να εκφραστεί και να αισθανθεί καλά αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που είχε από άλλες αιτίες. Να συμπεράνω πως έχει απήχηση λοιπόν και στην Ελλάδα, έτσι? Ναι, ναι, το φλαμέγκο ειδικά έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση χρόνια τώρα. Υπάρχει ειδικό κοινό που ενδιαφέρεται για το φλαμέγκο και αυτό φαίνεται από τις συναυλίες. Όταν έρχεται κάποιος από την Ισπανία, μεγάλος κιθαρίστος του φλαμέγκο, υπάρχει συγκεκριμένο κοινό που γεμίζει τα θέατρα ή τα στάδια ή οτιδήποτε. Όταν μιλάμε για φλαμέγκο μουσική, πρέπει να τη διαφοροποιήσουμε από το φλαμέγκο χορό? Ή μιλάμε για το ίδιο πράγμα? Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν δύο είδη φλαμέγκο. Το φλαμέγκο το οποίο είναι ένα σύνολο. Κιθάρα, χορός, το τραγούδι, το κάντε που λένε και τα πάλμας, τα παλαμάκια. Αυτό είναι ένα σύνολο. Υπάρχει και το φλαμέγκο κονσέρτου που είναι σχέτη κιθάρα. Που είναι ολοκληρωμένα έργα πάνω στις φόρμες του φλαμέγκο, αλλά για ένα ή για δύο όργανα. Με κλασική τελειότητα πλέον. Εκεί δεν χωράει χορευτής ή κάτι άλλο. Γιατί όλα τα θέματα τα παίζουν οι κιθάρες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σε εσάς. Λεωνίδα, και σε περισσότερα μουσικά είδη. Ευχαριστώ. Είμαι ο Βαγγέλης, ο υπεύθυνος του Backstage. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και σε εσάς. Το μαγαζί είναι καινούριο, αλλά μαζεύει κόσμο. Μαζεύει αρκετό κόσμο. Είναι ωραίο το περιβάλλον, ωραίος χώρος, πολυχώρος, μουσικά ειδικά. Και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Τι είδη μουσικής παίζετε? Από pop, rock, mainstream, ραδιοφωνικό, μουσική που αρέσει στον κόσμο και περνάει καλά. Δεν μένουμε σε ένα είδος, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Και γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις εδώ. Γίνονται αρκετές εκδηλώσεις, όπως ήταν και η σημερινή φλαμέγκο εκδήλωση, το μουσικό εργαστήριο Τζένι Μαρκαντώνη. Και ό,τι είναι καλό και σε ένα καλό επίπεδο, το δεχόμαστε στο μαγαζί. Και πώς δέχτηκε ο κόσμος στο μαγαζί? Αρκετά καλά προς το παρόν, αρκετά καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι και ελπίζουμε να είναι και ο κόσμος ευχαριστημένος. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Από το καφέ Bar Backstage, Εριέλα Χρυσού.